Γιατί, γιατί. Αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις, ωραία. Αφού είμαι καμπάβι κι εγώ. Έχει κάτι τελικά ο Τσάνκ. Τα φώτα είναι λίγο ζεστά, ας πούμε, να πω κάτι. Στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Καλά, το πείμα στο οποίο είσαι να σχολιάσει. Εντάξει, μωρέ, προσπάθησε να κάνει το κομμάτι του. Δεν είναι στεναχωρέθηκε τόσο πολύ. Και πικράθηκε. Είχε ένα βλέμμα περίεργο. Ήταν από αυτού που δεν θέλανε καθόλου να φύγουν. Για κανεί του δεν θέλανε. Δηλαδή, νομίζω ότι ο παλιάρα μέσα του λέει: εντάξει, θα γυρίσω πίσω, θα συναντήσω την κοπέλα μου. Τη ζωή. Θα συνεχίσω τη ζωή μου. Υποτίθεται, ποιο ήταν αφηγητέ. Υποτίθεται. Εγώ πίσω από τον Τσάνγκ έλεγα. Όχι, όχι, ο Τσάνγκ. Όλοι αυτό έλεγαν. Το Τσάνγκ θα φύγει. Εξ αρχή έδειξε ότι ο παλιάρα έχει πολύ μεγάλο ρεύμα. Δηλαδή, αυτό έδειξε και η ψηφοφορία. Ο παλιάρα στηρίχθηκε πάρα πολύ από το κοινό. Και στη συνέχεια ήταν ο Ελισάβετ και ο Τσάνκ. Αυτό επειδή... που έδειξε χτες είναι ότι όλοι παραπονιόμαστε γιατί έφυγε το μαγιό του Χρανιώτη και όχι του Ντάνου. όλοι αυτό γράφανε. Και έχεις δει ότι φοράνε σόρουχα μέσα το μαγιό. Δεν είναι σόρουχα, είναι αυτό. Ναι, για να μην πέσουν. Το κλασικό που σου τον έχω και γυμνό αυτέ το Χρανιώτη, όχι τον Ντάνο, με συγχωρείς. Μην έχει την τραγκαντρούγκα. Αν σε ξυπηρετεί. Τι λέτε, παιδιά. Όχι, λέω ότι όταν τρέχουν και παίζουν και αυτό και κάνουν. Εσύ δεν θα φοράτε το πορτοχέλι όμω το σόρουχο που μέσα. Θα σε γελιάνε μόνο με μαγιό. Πάντω είναι το συνεχίσουμε. Του πήραν και τα σόβρακα χθε, κυριολεκτικά οι μαχητέ, ναι, του διάσημου. Έτσι, 16 του κέρδισαν και μετά του έφυγε. Μάλλον του το πήραν οι μαχητέ το μαγιό του Χρανιώτη. Τι είπε, παίζει θάλασσα, παίζει το μαγιό. Λάθο το μισθοφόρο τον είδε. Δεν το είδα τώρα καλά, γιατί ήταν το ούτε μισό είδαμε τώρα, σκοτάδι. Την ώρα που ο Τσάνκ έλεγε, αποχαιρετούσε τέλο πάντων και έλεγε ότι είμαι στενοχωρημένο και τα λοιπά με αυτά τα καβάφια λόγια, ο μισθοφόρο γυρνάει στου διασύμου και του κλείνει το μάτι και χαμογελάει, όλοι γεμάτο ικανοποίηση, επειδή φεύγει ο Τσάνκ. Θα του κάνει κακό όμω αυτό τώρα με τον κόσμο. Για αυτό το πράγμα είναι μικρόψυχο και εντελώ αγενέ. Σκατόψυχο τώρα εκείνη την ώρα, ρε παιδί. Συγγνώμη για τη λέξη, αλλά δεν είναι. Την ώρα που ο άλλο, α πούμε, λέει ότι φεύγω και αυτά και συγχαιρετάει να γυρνάει στους αντίπαλους. Αφού φεύγει, ρε φίλε, κλείνει το μάτι. Okay, έφυγε, ρε, αυτό, έφυγε, ρε παιδιά, okay, ρε, και τι του έκανε πια ο Τσάνκ. Μην δείχνεις από τώρα αυτή τη χαρά σου, αύριο. Αλλά δηλαδή ο Σπαλιάρας που λέει ξεκάθαρα ότι υπήρχε κλίκα και ότι τώρα έχει φύγει κλίκα. Καλά, όλοι τα λένε σιγά σιγά, όλα τα ξερνάνε όσο περνάει ο καιρό. Τι είπα ακριβώς για το Χανταμπάκι και το Χούρτο. Τώρα λέει τα πράγματα είναι καλύτερα, δεν υπάρχει αυτό το κλίμα που υπήρχε. Αναφέρει δηλαδή στο Χανταμπάκι. Όχι, είπε ότι αυτοί που δημιουργούσαν τα προβλήματα δεν υπάρχουν πια μέσα στο Χανταμπάκι. Εκ του αποτελέσματος πάντως δεν έχουμε ίντριγες πλέον. Τον ρώτησε ο Μάριος. Οι ίντριγες, παιδιά, φτιάχνουν μισθοφόρο σιγά σιγά. Βλέπετε, κάνει κλίκα, είναι ο νέος κλικαδόρος. Ο νέος Χανταμπάκης είναι ο μισθοφόρος, παιδιά, στο παιχνίδι. Α, ωραία. Λες. Βέβαια, έχει τα κορίτσια τη Σάρα και την Ελισάβετ από κοντά. Είναι καλά κοριτσάκια αυτά, ήρεμα. Είναι καλά εκεί, τη λέει τι να κάνουν. Έχει πάει στου διάσημου τώρα, έχει γίνει τα τσιμπάκια. Η Λαουρίτα. Η Λαουρίτα Σταρ. Η Λαουρίτα είναι θεατή. Μέγα μπάγκα. Η Λαουρίτα. Πλέον δεν χρειάζεται να κάνει. Κουράστηκε. Με φόβο έπαιξε το παιχνίδι χθε. Είχε μαύρη ρίζα χθε. Είχε φοβισμένη, θα το κάνω αυτό. Τι έχει στο Χρανιώτη. Έχει το Downtown, μια συλλεκτική φωτογραφία από το 2007. Να τη δούμε. Είχε κάνει. Τα κρατάει βέβαια. Είχε κάνει γυμνή φωτογράφηση για το Downtown, αφιερωμένο στη μάχη κατά του AIDS που κάνει κάθε χρόνο Downtown. Συγγνώμη, ήταν η πόζα. Πρώτη Δεκεμβρίου, ναι, παγκοσμιοποιημένα κατά του AIDS. Φέρε μου λίγο να δω. Γιατί κάνει γυμνισμό ο Χρανιώτης και το έχει πει και στο Survivor, το είπε ότι κάνει. Και γιατί είχε πρόβλημα χτες να γυμνεί το σόβρακο, ρε παιδιά, να κάνει γυμνισμό. Δεν φοράει και το σόβρακο. Δεν είναι παιδιά, συνέχεια γυμνισμό κάνει ο Χρανιώτης. Το ξέρετε. Τι να το βγάλει και να βγει στην παραγωγή. Όχι, αλλά μπορούσε να βγει με το σόβρακο. Μπορεί να φοβήθηκε αυτό που του φέρνει τα πώ όλοι αυτό που φέρνει τα φαγητά. Το ματσούκα. Μην φοβήθηκε το ματσούκα. Για το πολύ. Ο ματσούκα του πήγε το μαγιό. Βέβαια. Ξέρετε και αυτού που του φέρνουν τα μαγιό είναι επικίνδυνα τα παιδιά. Μπορεί να το κάνει αυτό. Ο Στέφανος. Σκύψω, μπορεί. Ο Ζαν Πολ δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Όχι. Εάν μπορέσει να το κάνει αυτό που γελάει. Κάτσε, για να παραμείνει του χρόνου, έλα, κάνε κάτι. Το μόνο μπορεί να σε σώσει. Όχι, βάλτε μου λίγο, σα παρακαλώ, το Χρανιώτη. Όχι έτσι, αγάπη μου. Δεν κουμπάει αυτό πάνω σε τέτοιο. Παιδί μου, σε χασάπικο είσαι. Δεν πουθενά. Όχι. Τι λε, φταίνε κάπου κάπου κουμπάει. Δεν γίνεται. Εκτό αν είναι πετρούνια. Μισό λεπτό. Α το κάνει και στον πάγκο. Α το κάνει και στον πάγκο. Θα σκεφτεί το παντελόνι. Άστονα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Προσπάθησε. Ναι, αλλά γυμνό θα μπορούσε να βγει. Δεν παραμένει. Δεν παραμένει. Όχι, τίποτα. Δεν έκανε την προσπάθεια μου. Κάτι έκανε λίγο. Ήταν για survivor. Ποιος ήταν για survivor. Ο Χρανιώτης. Ναι, ήταν για survivor, εννοείται. Επίσης έχω και πληροφορίες. Για πες. Πίθωνας. Ο σφιχτήρας. Μπορούμε να ο πίθανας είναι φίδι, το πιο απλό. Αναφέρεται στο διαμαντί.
Κατάλαβε. Δεν πειράζει. Οι πληροφορίε όμω στην εκπομπή αυτή είναι συνεχόμενη γιατί φίλοι δημοσιογράφοι από τα site φροντίζουν να μα ενημερώνουν και τα προσόντα του καθενό. Δεν το συνεχίζει γιατί θα με διώξει. Ο είναι ένα μεγάλο φίδι. Πολύ μεγάλο. Και χοντρό. Και που κολλάει τώρα. Για σκέψου το πορεία μυαλουδάκι σου. Σκέψου το καινούριο site που σου γνώρισε. Σκέψου να ξετυλίγεται και να ανοίγει. Σιγάρε άσα δηλαδή. Δεν είναι και το χέρι του σπανούλι του ανθρώπου δηλαδή. Μια πλυπαλάμη έχει και εσύ δηλαδή το παράκανε. Υπάρχει κατηγορία πάντω στο site. Υπάρχει. Θέλει να προχωρήσουμε. Έγκυροι, εδώ πέρα μόνο άνθρωποι του χώρου στέλνουν μηνύματα που είναι. Εντάξει, άλλο είναι αυτό. Άλλο είναι. Κατηγορία να την έχει. Απλώς δεν μπορώ να τη φανταστώ την κατηγορία. Να γράψω την κατηγορία. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Όχι. Γιατί είναι κάτι αρχικά, δεν την καταλάβει. Όχι. Έχουμε